Μαρία, εσύ πηγαίνοντας σχολείο, μετά πανεπιστήμιο, αντιμετώπισες ή βίωσες συμπεριφορές από συμμαθητές σου, το bullying, γιατί είναι και της μόδας αυτή η λέξη. Ναι, ναι. Πιστεύεις ότι τα νέα παιδιά είναι πιο ευαίσθητοι προς αυτό το κομμάτι ή παραμένουμε πολύ πίσω ακόμα και σε αυτό? Στη δικιά μου την σχολική περίοδο αντιμετωπίζω πάει και το bullying για το λόγο ότι ήμουν ένας πολύ καλός μαθητής και τα παιδιά βλέπανε ότι οι καθηγητές είχαν αρκετή έτσι καλή διάθεση απέναντί μου. Προσπαθούσα να είμαι όσο το δυνατόν πιο προσγειωμένος. Προσπαθούσα να επικοινωνήσω με τα παιδιά, να τους εξηγήσω για την αναπηρία μου. Κάποια παιδιά ήταν πιο θετικά ως προς αυτό το κομμάτι. Σε κάποια περίοδο συνέβη το πρώτο πολύ δυνατό ατύχημα στο σχολείο. Το παιδί που μου έκανε bullying, όλος τυχαίος, προσπαθήσαμε να τα πούμε μεταξύ μας και βγήκαμε μια φορά έξω για διάλειμμα και πήγα το καρότσι, ήθελα να το κάνει σούζα και σε κάποιο σημείο έχασε τον έλεγχο και έφυγα εγώ στο έδαφος. Το παιδί τρομοκρατήθηκε. Από τότε άλλαξα πολλά. Με το που με σήκωσε από το έδαφος με πήρα καλιά. Είδα τα μάτια του δακρυσμένα.